κεντρών. Καλώς ήρθατε, κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αθηνά Αντωνιάδου, Φανταουστάκη, και τα τρία χρησιμοποιώ. Φανταουτσάκη του σύζυγου, ναι. Α, στο ψηφοδέλτιο τι γράφει, Αθηνά, όλα τα έχει. Φανταουτσάκη, τα έχει όλα. Ωραία. Αθηνά Αντωνιάδου Φανταουτσάκη, υποψήφια ευρωβουλευτής. Είναι το αποτέλεσμα. Ωραία. Λοιπόν, και θα πάμε να ολοκληρώσουμε αυτό τον πρώτο κύκλο παρουσίασης των υποψηφίων με τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Δαβέτα. Καλησπέρα σας. Και το δικό σας κόμμα έχει ευρωπαϊκή προοπτική, έχει ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Ο κύριος Λεβέντης τα έχει πει πολλές φορές αυτά και στη Βουλή, παρά την κριτική που επιμέρους κάνει σε πρόσωπα ή σε πολιτικές. Είναι καθαρά φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Ο λόγος που εσείς κατεβαίνετε για πρώτη φορά, αν είναι για πρώτη ευρωβουλευτής, και μια μικρή παρουσίαση και της δικής σας προσωπικότητας. Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσω από μένα, αν και έχω συχνή παρουσία εδώ στα παραπολιτικά, οπότε υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε εδώ από διαφορετική θέση. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν από διαφορετική θέση, σταυρούς βάζω στο σχολιαστής που είμαι και αλλιώς σαν υποψήφιος. Λοιπόν, λέγομαι Δημοσθένης Δαβέτας, είμαι καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης και της πολιτικής φιλοσοφίας στη Σορβόνη. Mm-hmm. Ζω στη Γαλλία εδώ και 30 περίπου χρόνια καθαρά, οπότε και αυτό, με αυτό απευθύνομαι προς τις αναποφάσεις τους και προς αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμη φτιάξει μια εικόνα. Μπορώ να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζω την Ευρώπη, καθότι υπήρξα και αρθρογράφος για μια δεκαετία της εφημερίδας Λιμπερασιόν. Μάλιστα. Και τώρα αρθρογράφω επίσης στη Φιγκαρό. Έχω δηλαδή μια, αν θέλετε, αμεσότητα βιωματική, μεταδρόμενα και μάλιστα μια πρωταγωνιστικά συσσαγωγικά, για μεταπεινότητα το λέω, όντας ένας μοχλός δράσης σε αυτά τα οποία γίνονται καθημερινά στη Γαλλία. Άρα μπορείτε να κάνετε μια πολύ καλή συζήτηση με τον υποψήφιο του ποταμιού, γιατί και εκείνος από τη Γαλλία ορμόμενος. Νομίζω με όλους μπορώ να κάνω, αλλά ούτε μια αντίρρηση. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω, προφανώς με όλους. Σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής κατεβαίνω για δεύτερη φορά για να κλείσω το πορτρέτο. Την πρώτη φορά ήμουνα με τη Νέα Δημοκρατία, τότε ήμουνα σύμβουλος του κ. Σαμαρά, μόλις είχα πρώτο έρθει από τη Γαλλία, όπου με είχε φέρει. Και από Σαμαρά σε Λεβέντη γιατί? Τώρα μου βάζετε ερωτήματα τα οποία τα έχω απαντήσει, για να μην χάνω χρόνο από το δικό μου, θα σας απαντήσω. Το ένα είναι προσωπικό και το άλλο είναι πολιτικό. Ναι. Το προσωπικό έχει να κάνει. Το πολιτικό να μας πείτε. Το πολιτικό έχει να κάνει ότι. Δεν σας εκφράζει πια η Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον κ. Μητσοτάκη. Ξεκαθαρίζω. Αλλά το πρόβλημα το οποίο έχω με το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη και με αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν μια άλλη αντίληψη οργάνωση του κόμματος, κάτι το οποίο εγώ, ξέρετε, δεν το δέχτηκα, δεν το δέχομαι και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω φτιάξει τη ζωή μου μόνος μου. Δεν χρωστάω ούτε σε κόμματα, ούτε σε κανέναν την πορεία μου. Και ο κ. Σαμαράς, όταν με έχει φωνάξει σαν προσωπικότητα να έρθω στο μαξί μου, σαν σύμβουλος να είμαι κοντά του στον πολιτισμό. Είναι κοντά οι ευρωπαϊκές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας με του ποταμιού, με την Ένωση Κεντρών, συγγνώμη. Δηλαδή, επιλέξατε κοντά, την Ένωση Κεντρών επειδή είναι κοντά. Βεβαίως. Αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να πω. Είναι κοντά διότι θέλουμε και το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να είναι. Αυτό δεν το λέω σε αντιδιαστολή με τη Νέα Δημοκρατία. Μια Ευρώπη η οποία να μην ξεχνάει τους λαούς. Όχι μια Ευρώπη η οποία να κοιτάει μόνο την ολιγαρχία του χρήματος. Και εδώ μια μικρή παρατήρηση στον κύριο Αβραμίδη, τον εκλεκτό και συνάδελφο στον αγώνα. Ο κύριος Μακρόν μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος μιλάει για το ούτε δεξιά ούτε αριστερά, μιλάει για το νέο. Όμως αυτή τη στιγμή αμφισβητείται ουσιαστικά η μεσαία τάξη της Γαλλίας μέσω των κύτταρων γυλαίκων. Και δεν είναι απλά κάποιοι τυχοδιώκτες και την αγγελέκα όπως το παρουσιάζουν. Είναι πραγματικά ένα είδος Μάη του 68 το οποίο υπάρχει στη Γαλλία. Θέτουν υπό αμφισβήτηση πολλά από τα μέτρα, αν θέλετε, ενός οικονομικού απολυταρχισμού που πάει να περάσει, ενός χρηματοπιστωτικού απολυταρχισμού που πάει να περάσει ο Μακρόν. Και αυτό έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης. Και αυτό θα μου πείτε είναι το γεγονός ότι αν δείτε τις δημοσκοπήσεις. Ένας στους δύο από τους Γάλλους συνεχίζουν να στηρίζουν τον Μακρόν, παρότι έχουν πολλές φορές υπησέλθει ακραία στοιχεία και τα οποία ακραία στοιχεία έχουν ξεπεράσει τα όρια μιας δημοκρατικής συμπεριφοράς. Μάλιστα. Αυτό το λέω περισσότερο για να συμπληρώσω. 50% πάντως. Ορίστε. Σαν αποδοχή λέω το ένα στους δύο κάνει 50% έτσι όπως το είπατε. Ναι, ένα στους δύο στηρίζεται και ήταν γυλαίκα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις, μπορώ να σας φέρω αυτές. Ανά πάση στιγμή. Δεν είναι δικά μου αυτά που λέω. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όταν ήταν οι αγανακτισμένοι στην Ελλάδα, τους στηρίζανε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τους στηρίζανε δύο στους τρεις. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θα το κάνουμε μετά αυτό το διάλογο. Τώρα είμαστε στο κομμάτι της παρουσίασης. Ποιος τους στηρίζει τώρα?
Ναι. Ο κόσμος. Προσοχή. Όχι, εντάξει, υπάρχει μετά, υπάρχει μετά μεγάλη την συζήτηση εμπειρία της πραγματικότητας, λέω, ποιος τους στηρίζει σήμερα. Δεν υπάρχουν κόμματα. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τα κίτρινα κοιλάκια, αλλά ας μην την κάνουμε τώρα. Ας πάμε να μιλούμε στα δικά μας. Ναι, το κατάλαβα. Εγώ μιλάω στα δικά μας. Το κατάλαβα. Και κλείνω αυτό που θέλω να πω. Τα ζητήματα που αφορούν αυτή τη στιγμή την Ευρώπη είναι, θα έλεγα, πέντε ουσιαστικά. Πρώτο είναι το μεταναστευτικό. Δεύτερο είναι η ασφάλεια. Τρίτο είναι το ζήτημα της ταυτότητας. Τέταρτο, το περιβάλλον. Και το πέμπτο, η θέση εργασίας για τους νέους. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αναλύσουμε και να δούμε. Και είναι και θέματα που θα έλεγε κανείς μονοπόλησαν και τη συζήτηση, το debate που είχε γίνει μεταξύ των υποψηφίων για την θέση του Βεβαίως, γι' αυτό και το λέω ειδικά προς τον αποφάσεις τους για να μας γνωρίσουν. Να πάμε στην πολιτική διάσταση αυτής της μάχης που κορυφώνεται απόψε το βράδυ. Κύριε Ξηραδάκη, επειδή μιλάμε για δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες μέρες έχουμε βαρεθεί να μιλάμε για δημοσκοπήσεις, βλέπω ότι στην Ολλανδία οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω. Προέβλεπαν νίκη των λαϊκιστών και του ακροδεξίου κόμματος. Το ακροδεξίο κόμμα ήρθε τρίτο και οι εργατικοί επικράτησαν. Δηλαδή οι σοσιαλιστές κέρδισαν με τη μέχρι τώρα καταμέτρηση των ψήφων στην Ολλανδία. Αυτό δείχνει κάτι, κατά την άποψή σας, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, αν δείχνει και μία τάση στην Ευρώπη, γιατί είχαμε τις προηγούμενες μέρες και την ιστορία αυτή στην Αυστρία με την ακροδεξιά που υπέστη αυτά που υπέστη από το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις που ακούμε και βλέπουμε και ξαναβλέπουμε, 10 για να συζητήσουμε στην τελευταία ημέρα προεκλογικής εκστρατείας στα ευρωπαϊκά αλλά και το κομμάτι το ελληνικό στα ευρωπαϊκά. Πρέπει να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη οι δύο τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του Πρωθυπουργού στην Πλατεία Συντάγματος και του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πριν το διάλειμμα δώσει το λόγο, μάλλον είχαμε θέσει το ερώτημα στον κύριο Δαβέτα, τον υποψήφιο της Ένωσης Κεντρών για την Ευρωβουλή, για το θέμα της επόμενης μέρας της Ευρώπης, με την έννοια ότι κατά πόσο θα λειτουργήσει το δίπολο Γερμανία-Γαλλία ως ηγέτιδες δυνάμεις ή αν τελικά η Γερμανία μείνει μόνη της σε αυτή την κορυφή της ηγεσίας και κατά πόσο η Μεγάλη Βρετανία, έτσι όπως φαίνεται, να αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανότατα και χωρίς συμφωνία για το Brexit, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα βαθιά στην Ευρώπη ή ενδεχομένως τα βαθιά προβλήματα θα τα έχει η ίδια. Πριν από λίγο σας μίλησα για το ένα από τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ευρώπη, είναι το ζήτημα της ταυτότητας. Αυτό το ζήτημα της ταυτότητας, για να μπορέσει να ξεπεραστεί σε σχέση με την οικονομία, σε σχέση με την μετανάστευση, την ασφάλεια και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βάλαμε στο τραπέζι, δεν μπορεί να ξεπεραστεί με μία χώρα. Το δίπολο Γαλλίας-Γερμανίας είναι καταδικασμένο, ακόμη και αν δεν αγαπάει η μία χώρα την άλλη, είναι καταδικασμένη να είναι μαζί, σαν ο αντίποδας του Brexit. Γιατί χωρίς αυτό το δίπολο δεν υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε περνάμε σε μια άλλη διαδικασία πολιτικής και οικονομίας που είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι, με δεδομένο αυτό που λέτε. Ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή κερδίζει τις εκλογές η Λεπέν. Αυτό το δίπολο θα μπορέσει να διατηρηθεί ή θα σπάσει? Θα προσαρμοστεί δηλαδή, θα προσαρμοστούν οι ηγεσίες σε αυτό το δίπολο? Η προσωπική μου άποψη είναι καθαρά προσωπική, είναι ότι θα προσαρμοστεί. Μάλιστα. Ήδη οι τελευταίες θέσεις της Μαρίν Λεπέν, με την οποία εγώ δεν έχω καμία συγγένεια, το ξεκαθαρίζω, μην παραξηγηθώ, απλώς αναλυτικά μιλάω, έχει αλλάξει τόσο πολύ που πραγματικά κάποιοι αναρωτιόνται αν είναι πραγματικά ευρωσκεπτικιστική ή όχι δύναμη. Μάλιστα. Δηλαδή έχει αλλάξει όλα τα βασικά ζητήματα με τα οποία ο πατέρας της είχε έρθει σε ρήξη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το σύστημα, πέστε το έτσι, κάτι το οποίο θα αγαπούσε ο συνάδελφος απέναντι, το όλο σύστημα έχει προετοιμάσει και την επόμενη μέρα κατά την οποία οι δυνάμεις, αν θέλετε, αυτές που ονομάζουμε ακραίες, που είναι και ακραίες σε σχέση με τις παλιές αντιλήψεις, θα προσπαθήσουν να βρουν μια άλλη λύση. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι το Brexit. Το Brexit, προσέξτε, δεν είναι σίγουρο αν θα γίνει. Το Brexit, από τη μία άποψη, λέμε οδηγούμαστε προς άτακτη, αλλά όταν βλέπουμε ότι ένα μέρος της Βρετανίας, η Ιρλανδία, είναι αυτή τη στιγμή υπό την επίρρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απειλείται μέσω του Brexit ένα μέρος της εδαφικής ακεραιότητας της Βρετανίας,
Αυτό είναι μια μορφή, αν θέλετε, η οποία μπορεί να καθυστερήσει με τον ΑΒ λόγο, με αλλαγή προσώπου στην εξουσία, πάρα πολύ αυτή την έξοδο, μέχρι που οι συνθήκες μπορούν να το οδηγήσουν και σε μία έξοδο. Άρα, ναι, μεν φαίνεται ότι πάμε για άτακτη, όπως λένε οι πρώτες εντυπώσεις, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι εντυπώσεις μπορούν από εβδομάδα σε εβδομάδα να αλλάξουν. Και το τελευταίο που θέλω να πω, μιλήσαμε για μετανάστευση. Η μετανάστευση δεν είναι μόνο η οικονομική μετανάστευση. Δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες. Είναι και η κλιματική μετανάστευση. Μα αυτό έλεγα. Είναι αυτοί οι τρεις πόλοι όπου η σημερινή μετανάστευση μπορεί να οδηγηθεί είτε από τον πόλεμο, είτε από την ανάγκη μιας άλλης οικονομίας, είτε από τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Από την ερημοποίηση. Και αυτό αφορά πάρα πολύ τη νέα γενιά. Γι' αυτό και σε αυτούς απευθύνομαι. Τώρα θα πάμε στον τρίτο γύρο. Και το έλεγε πριν ο κύριος Ξηραδάκης εδώ, ότι οκ, όλα αυτά. Αλλά να δούμε και τι μπορεί να κάνουν οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν. Βέβαια, ο Ευρωστρατός οικονομικά είναι, αν θέλετε, η λύση του προβλήματός μας. Γιατί αν φτάσουμε κι εμείς να έχουμε ένα προϋπολογισμό 2% του ΑΕΠ για το στρατό μας, δεν χρειαζόμαστε τα πλεονάσματα και δεν χρειάζεται να μας πιάνει πανικός. Εντάξει, αλλά εμείς έχουμε και τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ και... Ναι, και να... άλλοι έχουν τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία δίνει 1% του ΑΕΠ. Εμείς οι δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ είναι πολύ χαμηλότερες από αυτά που δίνουμε. Μάλιστα. Ναι, γι' αυτό μας έδωσε και εύσημα ο κ. Τραμπ. Γι' αυτό, μπράβο. Λοιπόν, προτιμώ να μην πάρω τα εύσημα, να μην πάρω τα εύσημα του κυρίου Τραμπ και να πάρω τον προϋπολογισμό της Γερμανίας. Μάλιστα. Τώρα, εσείς κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αβραμίδη. Εσείς κύριε Δαβέτα, αν εκλεγείτε. Ποια είναι τα δικά σας, οι δικές σας προοπτικές? Ναι, καταρχήν αν εκλεγώ θα ασχοληθώ με ένα θέμα εκτός των άλλων. Ένα θέμα πολύ ειδικό, το οποίο έχει τεράστια όμως έκταση και, στο οποίο δεν ασχολήθηκε, και το λέω ανοιχτά εδώ και όποιος θέλει να με διαψεύσει, κανένας από τους ευρωβουλευτές. Το θέμα του πολιτισμού. Ο πολιτισμός σαν οικονομία... Ο πολιτισμός σαν ανάπτυξη. Θα σας πω, επειδή είχα μια τηλεοπτική εκπομπή προχθές και άκουσα και την κυρία Βίκη Φλέσσα να το λέει αυτό, ο κύριος Ιωακιμίδης, το ξέρετε, βεβαίως, το ξέρω, συνάδελφος, ασχολείται πολύ με τα ευρωπαϊκά, της είπε ότι δεν υπάρχει το θέμα του πολιτισμού, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο επίπεδο των, λάθος, του Ευρωκοινοβουλίου. Λάθος, διότι υπάρχουν κονδύλια εσωτερικά, τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν ποτέ οι βουλευτές. Και στα οποία μπορώ να σας δώσω άμεσα παραδείγματα και τώρα, στα οποία κονδύλια με τη συνεργασία δύο χωρών μπορούν να υπάρξουν και να απελευθερωθούν χρήματα για τη δημιουργία πολιτιστικών χώρων, για τη δημιουργία, άμα υπάρχει ένα project. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε από πολιτισμό στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα που επιλέγεται ναι, κάθε πέρα χρόνο. Από αυτό, πέρα από αυτό. Και κάποια άλλα ξέρετε τι γίνεται στην πολιτισμό. Ο πολιτισμό είναι μια μεγάλη βιομηχανία. Να σας πω κάτι. Ο πολιτισμό είναι μια μεγάλη να τελειώσω όμως τη φράση μου. Ναι, αλλά είπατε ότι κανείς βουλευτής και εμείς σαν ποτάμι. Ευρωβουλευτή. Ευρωβουλευτή μιλάω. Ποιος έχει κάνει. Εμείς σαν ποτάμι που είχαμε τον κύριο Γραμματικάκη στην Επιτροπή Πολιτισμού. Φίλος. Έτσι. Έγινε πάρα πολύ δουλειά. Το ότι η Ελλάδα δεν παράγει πλούτο από τον πολιτισμό της, φταίει κυρίως η Ελλάδα. Υπάρχουν κονδύλια. Κύριε Αβραμίδη, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Διαφωνώ ριζικά. Διαφωνώ ριζικά. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, πολιτισμός σημαίνει, όπως αναφέρατε παράδειγμα τις πολιτικές πρωτεύουσες, σημαίνει η δημιουργία γεγονότων τα οποία μπορούν να συγκεντρώνουν και να απελευθερώνουν χρήματα, έτσι ώστε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, από νεολαία μέχρι μεσαία τάξη, μέχρι οποιοδήποτε, να συμμετέχουν σε αυτό το οικονομικό, αν θέλετε, οργασμό. Ο οποίος οικονομικός οργασμός έχει σχέση να έχει καλή επικοινωνία με τον πολιτισμό, διότι ένα από τα προβλήματα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο αυτά που λένε προοδευτισμός ή συντήρηση, είναι πολιτισμός ή βαρβαρότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας σήμερα. Και πολλοί λένε ότι ο πολιτισμός ενώνει και αυτό ενδεχομένως προφανώς εφάνει όταν και στην φωτιά. Ένα μικρό παράδειγμα για να είμαι συγκεκριμένος. Το Λούβρο έχει φτιάξει διάφορες θυγατρικές μορφές Λούβρου σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Τι μας εμποδίζει εμάς να εισάγουμε μία πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε ακόμη πολλοί αρχαιολογικοί χώροι, δικά μας μουσεία, να κάνουν εξαγωγή. Τι σημαίνει εξαγωγή? Δανεισμό με μορφή εκθέσεων και όχι μία φορά τόσο, με σταθερές δομές, οι οποίες να χρηματοδοτηθούν από την κοινή αγορά και να φέρουν νέες θέσεις εργασίας, χρήματα ανάπτυξης. Μάλιστα. Και αυτό θα δώσει και μία άλλη μορφή πολιτισμού. Η οικονομία είναι το βασικότερο πράγμα, ξέρουμε όλοι μας. Πιο βασικό όμως απ' όλα, ως προς τη διαχείριση της οικονομίας, είναι ο ίδιος ο πολιτισμός ο οποίος θα διαχειριστεί την οικονομία. Γιατί ο πολιτισμός είναι πάνω απ' όλα συμπεριφορά, τρόπο ζωής,
έργα συγκεκριμένα και βέβαια αυτό αλλάζει και την παιδεία και την μάλιστα ταυτότητα του πολίτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το δικό σας ενδιαφέρον είναι στο κομμάτι του πολιτισμού. Όχι μόνο. Αλλά εκεί, επειδή ακριβώς παρά την καλή διάθεση των ονομάτων που αναφέρθηκαν, που είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι, παρά την καλή διάθεση, λόγω του ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη γνώση του θέματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό το λόγο μάλιστα θα δώσω προτεραιότητα. Εγώ πάντως θα αμφισβητήσω, θα μου επιτρέψετε, ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για τον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν. Και θα τα δημιουργήσουμε τώρα. Όχι, υπάρχουν κονδύλια μέσα. Αυτό νωρίτερα ως τοποθέτηση του κυρίου. Αυτό λέω και εγώ. Μα το ίδιο λέμε. Αυτό μου λέτε κι εσείς. Θα κατέβετε βουλευτή στην Ελλάδα. Εγώ ένα δεύτερο θα ήθελα να. Μετά για να πάμε. Προτιμώ την Ευρώπη γιατί αυτή ξέρω και στην Ευρώπη έχω δουλέψει 30 χρόνια. Άρα είμαι πιο καλό για την Ευρώπη. Ωραία, σας ευχαριστώ και εσάς. Και τώρα, επειδή είμαστε 9 και 42 και πρέπει μέχρι τις 10 να επίσης είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, με την οποία νομίζω με αυτή την φράση μπορεί να ρωτήσουμε τον κύριο Δαβέντα και έτσι να κλείσουμε, γιατί έχει και την φιλοσοφική δυνατότητα να μας το πει. Είναι πράγματι μόνο οι μειοψηφίες που φέρνουν τις αλλαγές, κύριε Δαβέντα, ή πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τη στήριξη των πλειοψηφιών και μήπως είμαστε σε ένα καινούριο κόσμο όπου η τεχνολογία, τα νέα μέσα επικοινωνίας, τα social media κλπ. Δίνουν πολύ μεγαλύτερη εξουσία στις πλειοψηφίες παρά στις ελίτ των μειοψηφιών? Τα πρόσωπα στις μειοψηφίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Mm-hmm. Δεν είναι οι μειοψηφίες κάτι το αφηρημένο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Απαρτίζεται από πρόσωπα. Εάν τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν τις ανάλογες δυνατότητες και ικανότητες, μπορούν να ανταποκριθούν στο όραμα των μαζών και του μεγάλου πλήθους. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, βλέπουμε ότι η ιστορία χτίζεται όχι από τις μάζες, αλλά από τις μάζες που ακολουθούν συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία έχουν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία. Αυτά τα πρόσωπα δεν μπορεί να ηγούνται των πλειοψηφιών. Βεβαίως. Βεβαίως, γι' αυτό και εγώ καταλήγω στην πρότασή μου ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το διπολισμό ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, να αποφύγουμε αυτή την ακρότητα της πόλωσης, mm-hmm, να δώσουμε τη δυνατότητα στα μικρά κόμματα να μπουν στη Βουλή. Πιστεύετε ότι το σύνθημα με τους πολλούς ή με τις ελίτ έχει πιάσει? Όχι. Εκφράζει κάτι? Όχι, διότι στην δεν είναι σημερινή αληθινό. Ελλάδα. Δεν είναι αληθινό. Διότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για τους πολλούς είναι μια άλλη μορφή ελίτ, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία της ελίτ για να μπορέσει ο ίδιος να κάνει μια πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια διγλωσία. Απ' τη μία χρησιμοποιούμε μια λογική για τους φτωχούς και το λαό. Και απ' την άλλη χρησιμοποιούμε μια λογική των πλουσίων και των ισχυρών. Εδώ λοιπόν οι ευρωεκλογές πρέπει να διατηρήσουν την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα τους, να μπουν τα μικρά κόμματα, διότι όσο περισσότερο μικρά κόμματα έχουμε, τόσο δημοκρατία θα έχουμε. Mm-hmm. Δεν θα υπάρχει αυτός ο απολυταρχικός διπολισμός, έτσι τον ονομάζω. Και από εκεί και πέρα, από τα μικρά κόμματα να επιλέξουν πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν την Ευρώπη, τη γνωρίζουν από μέσα και από έξω, έχουν ασχοληθεί με την Ευρώπη. Μάλιστα. Δεν θα χρειαστούν χρόνο να χρησιμοποιήσουν την Ευρώπη για εθνικές εκλογές. Και βέβαια αυτά τα πρόσωπα θα μπουν και θα προσαρμοστούν άμεσα σε οτιδήποτε αφορά τα ευρωπαϊκά ζητούματα, εφόσον βέβαια γνωρίζουν και τις εθνικές τους. Αν θέλετε. Ωραία. Λοιπόν. Και νομίζω ότι εγώ είμαι ένα από τα πρόσωπα αυτά και μπορώ να προσφέρω. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, υποψήφιο ευρωβουλευτή που μόλις ακούσατε με την Ένωση Κεντρών και καθηγητής φιλοσοφίας της Σορβόνης, την κυρία Αθηνά Αντωνίου.